Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Συναδεινός. Ευχαριστώ. Πολλά κράτη της Ένωσης συμμετέχουν χωρίς τη θέλησή τους σε γεωπολιτικά παιχνίδια επιρροής μεταξύ ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρασιατικής Ένωσης. Η προσπάθεια επέκτασης του ΝΑΤΟ και της Ένωσης προς Κάυκασο, Μολδαβία και Ουκρανία, ο ενεργειακός, υβριδικός και ηλεκτρονικός πόλεμος στην περιοχή της Βαλτικής και των χωρών της Χερσονήσου του Αίμου, οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, η Κρυμαία, γίνονται στο πλαίσιο του αδιάκοπου αγώνα για ισχύ και προβάδισμα από τους ισχυρούς παίκτες των παραπάνω οργανισμών. Ας επισημάνουμε αρχικά το γεγονός ότι η προσάρτηση ή καλύτερα η επανένωση της Κρυμαίας με τη Ρωσία δεν είναι παράνομη, γιατί αυτό ήθελε ο λαός της Κρυμαίας και αποδεικνύεται εξάλλου και ιστορικά. Οι υπόλοιπες χώρες της Βαλτικής, με πρόσχημα την κακή δίθεν Ρωσία, έπεσαν στην παγίδα της εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής της Γερμανίας, όπως αυτή υπαγορεύεται από τη ΣΥΠΑ. Έτσι, υποχρεώθηκαν σε μια σκληρή εσωτερική υποτίμηση, εξαιρετικά επώδυνη για τους πολίτες τους, για να μπορέσουν να διατηρήσουν τη σταθερή σύνδεσή τους με το ευρώ, χωρίς δε καμία απολύτως στήριξη από την Ευρωζώνη. Όταν δυνατές οικονομικά και κεντρικότερες γεωπολιτικά χώρες της Ευρώπης, όπως η Σουηδία, η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν υιοθέτησαν το ευρώ, οι χώρες της Βαλτικής έσπευσαν να υποταχθούν στη γερμανική ηγεμονία, παραχωρώντας την εθνική τους κυριαρχία μέσω του εγκλωβισμού τους στο κοινό νόμισμα. Όποιος έχει κοινό νου, καταλαβαίνει ότι επιπλέον κυρώσεις στη Ρωσία και συζητήσεις για στρατιωτική παρουσία και ευέλικτη ανταπόδοση οδηγούν σε κλιμάκωση της κρίσης και σε καμιά περίπτωση δεν ωφελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ.